Καλησπέρα σας. Στο σημερινό webinar θα αναφερθούμε σε ένα καινοτόμο λογισμικό, το Qubity. Αρχικά πάμε να δώσουμε κάποια στοιχεία για την εταιρεία του Qubity. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 30 μέλη και 20 από αυτούς είναι προγραμματιστές, αφιερωμένοι αποκλειστικά στην ανάπτυξη του λογισμικού. Το Qubity είναι διαδεδομένο σε πάνω από 130 χώρες. Έχει καθημερινά πάνω από 200 downloads και 30.000 χρήστες από το 2017. Πάμε όμως να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το λογισμικό. Πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο 3D επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε σε 3D μορφή. Το Qubity μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε επαυξημένη πραγματικότητα, AR δηλαδή, VR, εικονική πραγματικότητα, να κάνουμε απομακρυσμένες παρουσιάσεις και άλλες ακόμα λειτουργίες που θα δούμε στη συνέχεια. Και όλα αυτά απλά με ένα κλικ στο κινητό μας τηλέφωνο. Το Qubity μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, όχι μόνο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανικούς, διακοσμητές, κατασκευαστές, αλλά και από τους πελάτες τους. Με σκοπό να μπουν στο πραγματικό του σπίτι, να κάνουν έναν περίπατο, μία περιήγηση και να δουν πώς θα είναι αυτό στην πραγματικότητα. Όσοι θέλουν λοιπόν να επικοινωνήσουν με 3D μορφή, μπορούν να κατεβάσουν το Qubity. Η βασική εφαρμογή είναι το Qubity Pro, το οποίο είναι ένα plugin του SketchUp και του Revit. Ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, θα κατεβάσετε είτε από το Extension Warehouse το Qubity Pro για το SketchUp, είτε από το Autodesk App Store εάν χρησιμοποιείτε Revit. Πρόκειται για ένα plugin μέσω του οποίου μπορείτε να εξάγετε τα 3D μοντέλα σας απευθείας στο κινητό και να τα δείτε από εκεί, να κάνετε περίπατο, να κάνετε ένα tour και έτσι να μπορέσετε να ζήσετε μία μοναδική εμπειρία. Αυτό που θα χρειαστεί να έχετε στο κινητό σας είναι η εφαρμογή Qubity Go, η οποία είναι δωρεάν, την κατεβάζετε από το store του κινητού σας και μπορείτε να ανοίξετε, όπως είπαμε, μοντέλα του SketchUp και του Revit. Μπορείτε να κάνετε AR και VR, επαυξημένη δηλαδή και εικονική πραγματικότητα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα, εάν βρίσκεστε στο γραφείο σας και θέλετε να κάνετε παρουσίαση σε έναν άλλο χώρο, σε μία άλλη πόλη, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε μέσα από το Qubity. Μπορείτε να μοιράσετε την οθόνη σας από συσκευή σε συσκευή και όλα αυτά ενώ βρίσκεστε εκτός γραφείου. Μέσα από την εφαρμογή του Qubity Go και αφού έχουμε εισάγει το μοντέλο μας, μπορούμε είτε να προσαρμόσουμε την ώρα της ημέρας και αντίστοιχα βλέπουμε ότι γίνεται προσαρμογή των σκιάσεων. Μπορούμε να κάνουμε περίπατο μέσα στο σπίτι με ένα απλό drag and drop του ανθρώπου στο κάτω μέρος της εικόνας. Μπαίνουμε σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλουμε και ξεκινάει το walkthrough. Η απεικόνηση είναι 360, οπότε μπορούμε να δούμε σε όποιο σημείο θέλουμε. Η επόμενη λειτουργία είναι το tour, όπου πατώντας το περνάμε από τη μία σκηνή στην άλλη. Όλες αυτές τις σκηνές τις έχουμε φτιάξει στο SketchUp ή αντίστοιχα στο Revit. Και η εφαρμογή από μόνη της κάνει ένα tour από μία σκηνή σε άλλη. Η επόμενη λειτουργία είναι το Clay, κατά την οποία έχουμε μονοχρωματική απεικόνηση του μοντέλου μας
και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε καλύτερα τις γεωμετρίες που έχουμε δημιουργήσει. Και τελευταία λειτουργία είναι το share, όπου πατώντας το, είτε στέλνουμε ένα link, είτε σκανάρουμε τον QR κωδικό και τον στέλνουμε είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε σχεδιάσει το συγκεκριμένο μοντέλο στο SketchUp και θέλουμε να το εξάγουμε στο κινητό μας. Έχουμε κατεβάσει το plugin του Qubit Pro για SketchUp και πατάμε την εντολή Export. Μας δείχνει σε ποια συσκευή θα συνδεθεί και πατάμε Let's Go. Και ξεκινάει να γίνεται το Export. Περνώντας τώρα στην οθόνη του κινητού μας, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει να φορτώνει το μοντέλο. Έχει πλέον εισαχθεί στο Qubit Go και μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε περιήγηση. Οι δυνατότητες που έχουμε είναι αυτές που φαίνονται στο μενού στο κάτω μέρος. Μπορούμε είτε να κάνουμε περίπατο μέσα στο σπίτι, ένα walkthrough, είτε να κάνουμε ένα tour, είτε να κάνουμε μονοχρωματική απεικόνηση. Για να περπατήσουμε, παίρνουμε με απλό drag and drop το ανθρωπάκι που έχει και το αφήνουμε σε ένα οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Όπως βλέπουμε στο δεξί μέρος, μπορούμε να προσαρμόσουμε το ύψος του ήλιου ανάλογα με την ώρα της ημέρας που βρισκόμαστε και αντίστοιχα προσαρμόζονται και οι σκιάσεις. Βάζουμε το ανθρωπάκι στο εσωτερικό του κτηρίου. Έχουμε 360 απεικόνηση. Και αυτόματα γίνεται το rendering. Όπως βλέπετε, η απεικόνηση είναι πραγματικά μοναδική. Όπως παρατηρούμε, τα χρώματα και οι υφές απεικονίζονται με ιδιαίτερα ρεαλιστικό τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περιηγηθούμε σε όλο το σπίτι, απλά με ένα drag and drop αφήνουμε το ανθρωπάκι σε όποιο σημείο επιθυμούμε. Αυτόματα γίνεται και το rendering του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε. Πατώντας το μενού πάνω δεξιά, εμφανίζονται οι εξής επιλογές και πάμε να δούμε το screen mirroring. Το screen mirroring είναι μια επιπλέον λειτουργία του Qubit Pro, κατά την οποία μπορείτε εσείς να βρίσκεστε στο γραφείο σας και να κάνετε παρουσίαση σε κάποια άλλη πόλη. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι το εξής. Ανοίγετε το Qubit Go στο κινητό σας, επιλέγετε το μοντέλο που θέλετε να παρουσιάσετε και στη συνέχεια από το μενού πάνω δεξιά πατάτε την εντολή Screen Mirroring. Στην απομακρυσμένη οθόνη έχετε μπει στη σελίδα mirror.qubit.com και σας έχει εμφανίσει ένα κωδικό. Το κωδικό αυτόν τον εισάγετε στο κινητό σας και απευθείας έχει γίνει ο συγχρονισμός και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας. Μία επιπλέον δυνατότητα που έχουμε με το Qubit Pro είναι το AR, το Augmented Reality ή επαυξημένη πραγματικότητα, μέσω της οποίας μπορούμε να φέρουμε τα μοντέλα μας στον πραγματικό κόσμο, σε κλίμακα ένα προς ένα, μπορούμε να κάνουμε σμίκρυνση μεγέθυνση και να νιώσουμε έτσι μία μοναδική εμπειρία για το πώς θα είναι αυτό που σχεδιάσαμε στον πραγματικό κόσμο. Ας δούμε ένα παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας. Έχουμε εξάγει το μοντέλο μας στο τάμπλετ. Η κοπέλα βρίσκεται στο οικόπεδο που πρόκειται να χτιστεί το μελλοντικό της σπίτι
και ξεκινάει να περπατάει και να μπαίνει μέσα σε αυτό. Μπορεί να δει καθαρά το εσωτερικό του και να περιηγηθεί έχοντας έτσι μία μοναδική εμπειρία. Επιπλέον με το QBT VR μπορούμε να μπούμε στο μοντέλο μας, να περπατήσουμε σε αυτό, να κάνουμε ένα tour, να έχουμε μονοχρωματική απεικόνιση του μοντέλου και όλα αυτά είτε με τη χρήση γυαλιών Oculus Go, είτε με απλά Google Cardboard, είτε με τα Samsung Gear VR. Επιπλέον υπάρχει και η επαναστατική λειτουργία Magic Window, μέσω της οποίας μπορούμε επίσης να κάνουμε VR, χωρίς όμως τη χρήση γυαλιών. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε τη συγκεκριμένη λειτουργία του QBT Pro είναι το εξής. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο γραφείο σας και θέλετε να τροποποιήσετε ένα δοκάρι από κανονικό σε ανεστραμμένο. Την ίδια στιγμή ο συνεργάτης σας βρίσκεται στο εργοτάξιο και θέλετε να του εξηγήσετε τη συγκεκριμένη αλλαγή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να του στείλετε το μοντέλο σας στο κινητό του και αυτός μέσω της εφαρμογής QBT Go θα το ανοίξει και θα μπορέσει σε 3D μορφή να δει αναλυτικά τις αλλαγές που κάνετε και με αυτόν τον τρόπο να αποφευχθούν τα πιθανά λάθη κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Πώς λειτουργεί το QBT? Αγοράζετε ένα pass, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα χρήστη. Έχετε μία συγχρονισμένη συσκευή, για παράδειγμα το λάπτοπ σας, και με αυτό μπορείτε να μοιραστείτε απεριόριστα μοντέλα σε απεριόριστο αριθμό ατόμων. Ό,τι μοντέλο και αν σχεδιάσετε, μπορείτε να το κάνετε export στο κινητό σας και στη συνέχεια να το στείλετε σε όσα άτομα θέλετε και προφανώς όσα μοντέλα θέλετε. Αυτό που χρειάζεται να έχετε είναι είτε SketchUp είτε Revit. Το συγκεκριμένο λογισμικό λειτουργεί σε Windows και σε Mac, σε Android και σε iOS. Απαιτείται να έχετε σύνδεση στο ίντερνετ και τα αρχεία του Revit ή του SketchUp να έχουν μέγεθος έως 1 GB. Προαιρετικά, όπως είδαμε, μπορείτε να κάνετε χρήση είτε γυαλιών Google Cardboard, είτε Samsung Gear VR, είτε τα Oculus Go. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γυαλιά, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του Magic Window. Το QBT Pro διατίθεται για ένα χρόνο με 399 ευρώ και θα έχετε όλες τις λειτουργίες που είδαμε. Τον συγχρονισμό, AR, VR, Screen Mirroring, είναι είτε για SketchUp είτε για Revit. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το QBT είναι ο πιο ασφαλής τρόπος 3D επικοινωνίας. Μπορείτε να μοιράζεστε τα μοντέλα σας με μεγάλη ασφάλεια και κωδικοποίηση, καθώς ο πελάτης σας δεν θα λαμβάνει το μοντέλο σας αυτό καθ' αυτό, δηλαδή δεν θα μπορεί να το επεξεργαστεί, δεν θα μπορεί να το αντιγράψει, να το διαγράψει, να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση. Είναι κλειδωμένο από εσάς, όποτε θέλετε το διαγράφετε και απλά ο πελάτης σας σταματάει να το έχει. Σε αυτή τη λίστα φαίνονται όλα τα μοντέλα που έχουν εξαχθεί στο QBT και ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει να διαγράψει κάποιο από αυτά. Έχει δηλαδή τον πλήρη έλεγχο των μοντέλων του. Για επιπλέον ασφάλεια, μπορεί από το πάνω δεξιά μενού να πληκτρολογήσει έναν επιπλέον κωδικό ασφαλείας. Και έτσι μόνο όποιος έχει το συγκεκριμένο κωδικό θα μπορεί να ανοίξει το μοντέλο αυτό. Τέλος, για όσους χρήστες δεν επιθυμούν όλες τις λειτουργίες του QBT Pro που είδαμε, υπάρχουν κάποια plugin αποκλειστικά για VR. Το plugin Revit του VR και SketchUp του VR. Οπότε,
Έχοντας ανοίξει το μοντέλο μας στο SketchUp ή στο Revit και κάνοντας χρήση γυαλιών, με ένα μόνο κλικ ζούμε την εμπειρία του VR. Μπαίνουμε μέσα στο μοντέλο μας. Όπως βλέπετε, υπάρχει ήδη ο φωτορεαλισμός. Και περιηγούμαστε μέσα σε αυτό. Οπότε οι δυνατότητες που έχουμε είναι πολλές. Και για όσους χρησιμοποιούν Revit και υπάρχει ανάγκη να μετατρέψουν τα αρχεία τους σε SketchUp, το Cubity μας δίνει και αυτή την επιλογή με το plugin Revit to SketchUp. Έχουμε ανοίξει το μοντέλο μας στο Revit και με την εντολή του Revit to SketchUp γίνεται εύκολα και γρήγορα η μετατροπή. Και έχουμε ένα έτοιμο αρχείο SketchUp προς χρήση.